ο Βασίλης. Να κάνουμε μια ιστορική διαδρομή, να πούμε ότι γεννήθηκε στην Γεωργία, αλλά υιοθετήθηκε από τον ορμοσφαιριακό προπονητή τον Νίκο τον Ηλιάδη, που εκτίκησε στην Ελλάδα, όπου γράφτηκε σε έναν αθλητικό σύλλογο του Φίλου Αυτιδέου. Η πρώτη μεγάλη διάκριση που μας έκανε όλους περήφανους ήταν το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα. Την ίδια χρονιά ο Ηλίας Ηλιάδης κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βουκουρέστι, πρωταθλητής Ευρώπης στέφηκε και φέτος στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Το 2000 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο πήρε το χρυσό μετάλλιο και στέφηκε Παγκόσμιο Πρωταθλητής. Διάκριση που επανέλαβε και φέτος στις 26 Αυγούστου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στο Παρίσι. Ο Ηλίας λοιπόν Ηλιάδης αθλητής από το 2004 πρωταγωνιστής στο τζούντο σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός από τη χώρα που τη δοξάζει πραγματικά και αναδεικνύεται, τιμά και ιδιαίτερα το αμύντεο, διότι είναι αθλητής του Φίλιππου Αμυντέου. Για τον λόγο αυτόν προτείνουμε να τον τιμήσουμε δίνοντας το όνομά του στο υποκατασκευή χρηστό γήπεδο τοπικής κοινότητας Φιλότα. Η πρώτη λοιπόν τιμή θα είναι να δώσουμε το όνομά του και να το εγκαινιάσει αυτός εφόσον το ολοκληρώσουμε. Και πιστεύω θα ολοκληρωθεί το γήπεδο αυτό. Αντιλαμβανόσαστε ότι θα υπάρχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το γήπεδο πλέον να ολοκληρωθεί. Και βέβαια θα γίνει και μία, βέβαια το συζητήσουμε και μαζί του, στην εκδήλωση της Βεγορίτιδος στις 11/9 να τον καλέσουμε, να τον τιμήσουμε με μία πακέτα του Δήμου Αμυντέου. Αυτή είναι η πρόταση για τον αθλητή Ηλία Ηλιάδη που πραγματικά μας κάνει περήφανους, αναδεικνύει το αμύντεο, δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει και κάποια άλλη εκδήλωση έτσι να αναφερθούμε στην πορεία αυτού του αληθιλητή, αλλά για τη μέχρι σήμερα παρουσία του πιστεύω ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Και είναι η πρόταση αυτή, να δώσουμε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο, στο υποκατασκευή κλειστό γήπεδο, στο κοινοτικό κατάστημα Φιλότα και να το τιμήσουμε στις 11/9 στο Φεστιβάλ Βεγορίτιδας.